οφθαλμό αντί οφθαλμού. Αυτό έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ, αναφερόμενος στη Δύση. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι η Ρωσία θα πρέπει να γίνει βιβλική με την απάντησή της στις δυτικές κυρώσεις, μετατρέποντας τη ζωή στη Δύση σε μόνιμο εφιάλτη και προκαλώντας τη μέγιστη ζημιά σε μη φιλικές χώρες, όπως είπε. Πρέπει να προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά σε εκείνες τις χώρες που έχουν επιβάλει αυτούς τους περιορισμούς στη χώρα μας και σε όλους τους πολίτες μας. Χτυπήστε τους όπου πονάει, έγραψε ο αξιωματούχος. Κάντε ζημιά παντού. Παραλύστε τη λειτουργία των εταιριών και των κυβερνητικών υπηρεσιών τους. Βρείτε τρωτά σημεία στις κρίσιμες τεχνολογίες τους και επιτεθείτε ανελέητα. Καταστρέψτε κυριολεκτικά την ενέργεια, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τις τραπεζικές και κοινωνικές υπηρεσίες τους, είπε. Ας μετατρέψουμε τη ζωή τους σε έναν διαρκή μόνιμο εφιάλτη, κατέληξε ο Μετβέντεφ σε ένα επιθετικό κρεσέντο κατά της Δύσης, το οποίο έχει προκαλέσει παγκοσμίως ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Στο μεταξύ και ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Γκρούσκο, δήλωσε πως όλα όσα κάνει το ΝΑΤΟ σήμερα είναι προετοιμασία για μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία. Ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ σε αυτόν τον τομέα σήμερα, για να το πω ομά, είναι η προετοιμασία της συμμαχίας για μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, είπε. Και οι ασκήσεις που διεξάγονται δείχνουν πως όλες οι έννοιες της συνεταιριστικής ασφάλειας έχουν πλέον απορριφθεί και το ΝΑΤΟ έχει επιστρέψει στα συστήματα ασφαλείας της εποχής του ψυχρού πολέμου, επεσήμανε.